κινηματογραφική ανατίναξη ουκρανικής γέφυρας με δύο ρωσικές βόμβες Φα-500 μισού τόνου. Δεν έμεινε τίποτα. Πιο συγκεκριμένα, και σύμφωνα με την πρόσφατη αναφορά της ρωσικής υπηρεσίας ειδήσεων Avia Pro, λοιπόν, στην περιοχή του Κραματόρσκ οι εχθροπραξίες συνεχίζουν με ανανεωμένο στένος. Πληροφορίες σχετικά με μια σφοδρότατη έκρηξη σε μια υποδομή της περιοχής έρχονται από το μέτωπο. Αναλυτικότερα, επιβεβαιώθηκε πριν λίγο η χρήση δύο εναέριων βομβών ακριβίας τύπου Φα-500 με kit μετατροπής UMPC, το οποίο τις μετέτρεψε από μη κατευθυνόμενες σε κατευθυνόμενες βόμβες ακριβίας. Αυτή η γέφυρα αποτελούσε κρίσιμο πέρασμα για τις Ουκρανικές δυνάμεις, αφού χρησιμοποιούνταν ενεργά από τον στρατό του Κιέβου ως κόμβος μεταφορών για στρατεύματα και εξοπλισμό. Η επίθεση μιας τόσο στρατηγικής υποδομής υποδεικνύει πως ο στόχος του ρωσικού στρατού ήταν να περιοριστεί και να μειωθεί η κινητικότητα των Ουκρανών στην περιοχή, όπως επίσης και να προκληθούν περισσότερες δυσκολίες στην αλυσίδα υλικοτεχνικής υποστήριξης των στρατευμάτων του Ζελένσκι. Η καταστροφή της γέφυρας θα μπορούσε πράγματι να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις εχθροπραξίες στην εν λόγω περιοχή του μετώπου, μιας και από πέρασμα μετατράπηκε σε ένα εμπόδιο που σίγουρα θα καθυστερήσει την κίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και προμηθειών προς ή από την πρώτη γραμμή του μετώπου. Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η ρωσική σελίδα, η γέφυρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παράταξη επιπρόσθετων μονάδων των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και βαρέως στρατιωτικού εξοπλισμού στην κοντινή πρώτη γραμμή της σύραξης. Όσο για την περιοχή, να αναφέρουμε πως ο Κραματόρσκ είναι μια πόλη της Ουκρανίας, η οποία αποτελεί διοικητικό κέντρο της περιοχής Κραματόρσκ της περιφέρειας Ντονιέτσκ στο ανατολικό μέρος της Ουκρανίας, που ονομάζεται Ντονμπάς. Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, η πόλη του Κραματόρσκ είχε μεγάλη σημασία. Δεδομένου του παραπάνω, καταλαβαίνουμε πως η εν λόγω γέφυρα ήταν κόμβος μεταφορών για τον Ουκρανικό στρατό, με αφετηρία ή προορισμό το μέτωπο Ντονιέτσκ, ένα μέτωπο που χρονολογείται από το 2014. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.